Πάμε λίγο να τρομάξουμε σήμερα. Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Φύγαμε. Καλώς ήρθατε, Αλάνια, στο Busted. Δημήτρης με Ηλία εδώ. Τι κάνετε, τι κάνεις, πώς είστε. Και στο νούμερο. Τι νούμερο, δεν έχουμε Game Recap. Δεν έχουμε Game Recap σήμερα. Συγγνώμη. Όχι, λες πάλι το ίδιο να κάναμε. Όχι, σήμερα είναι αφιερωμένο το επεισόδιο, το βίντεο, όπως θέλετε πείτε το, σε horror games εν ώψη Halloween, Ηλία. Και η ιδέα δεν ήταν αποκλειστικά δική μας, πρέπει να το πούμε αυτό. Ήτανε από τα Αλάνια στο Discord για σένα, Λου, για σένα, Γιάννη, που έλεγες θα είναι και αυτό σαν τον Gaming Amartis, δεν θα το κάνετε ποτέ. Όχι, εδώ είμαστε. Μπορεί να μην είμαστε με τον τρόπο που το είπες με αυτό το tier list, μια και είμαστε βασιλιά στο tier list, έτσι. Παρακαλώ. Και έρχεται, ο Ηλίας δεν το ξέρει, έρχεται φοβερό tier list στα επόμενα βίντεο. Παρ' όλα αυτά, Γιάννη, για σένα και για όλους εσάς, σήμερα είναι το επεισόδιο, το βίντεο αφιερωμένο σε horror games. Θα σας πούμε, θα σας προτείνουμε τα παιχνίδια, τρομακτικά παιχνίδια που έχουμε παίξει. Εγώ κατά βάση, γιατί ο Ηλίας έχει πει ότι δεν παίζει πολύ. Αν και μου είπε ότι έχει παίξει τελευταία. Κάποια έχω παίξει. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Αυτά που προτείνεις όμως έχεις παίξει. Εννοείται, τι, έτσι. Χουρούν σε σακί. Και ξέρετε ότι εμείς θα πούμε κάποια παιχνίδια, αλλά αυτό το βίντεο και αυτό το είδος τα βίντεο είναι διαδραστικά. Δηλαδή, εμείς θα πούμε εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και μετά θα έρθετε και θα προτείνετε και εσείς τα σχόλια από κάτω. Λοιπόν, εγώ είμαι πανέτοιμος να ξεκινήσω. Εσύ, Ηλία, δεν έχουμε νομίζω ανέκδοτα εδώ πέρα. Δεν είναι Game Recap. Όχι, κράτα για την Game Recap. Έχεις σπούκι ανέκδοτο. Σπούκια, δεν είχα ετοιμάσει σπούκι ανέκδοτο, αλλά είχα ένα πολύ ωραίο που μου έστειλε ένας φίλος σήμερα. Λοιπόν, ήταν δύο φίλοι ίδιας ηλικίας, οι οποίοι πίνανε κάθε μέρα μαζί το γάλα τους. Ήταν συνομήλικοι. Οπότε, αυτό ήταν, όσο τρομάξατε, τρομάξατε. Και έχουμε. Κάτσε, Ηλία, δεν είπαμε τα σημαντικά, περίμενε. Έχουμε και giveaway. Yeah. Σήμερα, δηλαδή, σε αυτό το βίντεο έχουμε και ένα αποκλειστικό giveaway, το οποίο ήταν ο Ηλίας να μην βγει εκεί έξω. Τι άλλο ξεχνάω, α ναι, για το Halloween εσύ. Halloween γιορτάζεις εσύ, γιορτάζετε εσείς. Εδώ γιορτάζουμε Black Friday που λέει ο λόγος στην Ελλάδα. Halloween δεν θα γιορτάσουμε, βγαίνουμε εκεί πέρα, ούτε κατά διάνοια. Δεν πας πουθενά έτσι κάνα μαγαζάκι που είχε κάνα Halloween theme party και τέτοια. Μπα, στολίζεις μπα. Τίποτα στο σπίτι. Ούτε, εδώ δεν στολίζω τα Χριστούγεννα καλά καλά, θα στολίζω το Halloween. Να σου πω και την αλήθεια. Για μια μέρα. Όσο μεγαλώνω, αυτό το Halloween φάση μ' αρέσει. Γιατί είναι, ωραία, είναι πιο κόζι. Έχει καταρχήν full μαύρο που είναι το στοιχείο μου, το χρώμα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σχολιάσω. Την προηγούμενη φορά βγήκε με ένα πράσινο μπλουζάκι εκεί πέρα, σε φώτιζε τελείως. Δεν ήταν πράσινο, ήταν σκούρο γκρι και ήταν Batman, αλλά δεν φαινόταν τώρα γιατί ήμουν πολύ ζουμαριστός. Σκούρο γκρι, πράσινο με κίτρινο ήταν. Ναι, όχι, θα το δεις και σε full frame κάποια στιγμή. Α, οπότε έχει αυτό το μαύρο, έχει αυτό το πορτοκαλί που δένει μαζί και επίσης είναι αυτό η κόζι φάση που καταλήγει στο σπίτι με ένα τεράστιο κουβά ζελεδάκια και χλαπακιάζει. Αυτή η φάση μου αρέσει. Και γενικά αυτό το χώρο στοιχείο, έτσι το τρομακτικό, σε βάζει. Βγαίνουν ταινίες στο Netflix. Γενικά στις πλατφόρμες συνδρομητικές έχει ταινίες, σειρές, βγαίνουν λίγο πιο τρομακτικές. Και για εμάς μας αρέσει να τα βλέπουμε αυτά, είναι ωραία η φάση. Να σου πω κάτι. Τη φάση του Halloween τη γουστάρω μόνο και μόνο επειδή έχω έρωτα με τις horror ταινίες. Ας πούμε, τόσα χρόνια ήθελα να δω την ταινία Terrifier. Αν έχεις ακούσει που έχει γίνει και πάταγος. Έκατσα λοιπόν, επειδή θα έρθει και στην Ελλάδα 6 Νοεμβρίου το Terrifier, να ξέρετε όλοι, αν είστε fan των horror. Έκατσα και είδα το 1 και 2. Εξαιρετικό γκορ, την προτείνω. Ωραία, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας όμως και τα best horror games που πρέπει κάποιος να παίξει, αν δεν έχει παίξει. Εννοείται. Να πούμε για το giveaway ή να πούμε το φοβανταστικό promotion που κάνουμε για το κανάλι μας. Τι λοιπόν, θέλεις. Λοιπόν, ούτως ή άλλως τώρα ξεκινάει ένα promo, γιατί και το giveaway είναι promo για όλους, οπότε... Δώσε giveaway. Σε συνεργασία με έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο, τον Γιώργο Τζαλίκη. Συγγνώμη, αυτός τραγουδιστής δεν είναι. Όχι, είναι για και δίλερ για Funko. Το παιδί έδωσε εδώ πέρα για την ομάδα γιατί μας παρακολουθεί πάρα πολύ καιρό, τέλος πάντων, και γουστάρει πάρα πολύ τη δουλειά μας. Ευχαριστώ, είναι Γιώργο. Είναι και ένας από τους λόγους που αυτός ο τείχος έχει ψηλώσει εκεί πέρα, γιατί είναι το παιδί φανταστικό στη δουλειά που κάνει. Φέρνει Funko Pop από Αμερική που δεν βρίσκουμε στην Ευρώπη. Και θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε. Τα δύο Funko που έχει δώσει, αν και στάχω σποιλάρει και λίγο στην ομάδα στο Facebook και στο Discord που πρέπει να επισκεφτείτε και τα δύο. Το πρώτο Funko είναι αυτό εδώ. Είναι από Masters of the Universe. Το οποίο Zodak διαβάζω. Zodak. Ναι, ναι. Είναι exclusive 2021 το κομμάτι. Πλέον έχει καταργηθεί. Δεν βγαίνει στην αγορά. Οπότε και τα δύο κομμάτια που θα προσφέρουμε είναι ultra exclusive. Σπάνια δεν τα βρίσκεται. Και το δεύτερο και πιο αγαπημένο μου κομμάτι που ειλικρινά ήθελα να βάλω λετούς και δεμένους για να το κερδίσω εγώ. Αλλά δεν γίνεται. Είναι αυτό εδώ για τους anime lovers. Το συγκεκριμένο. Αν το δείτε, έχει και δύο αυτοκόλλητα πάνω, Chalice Collectibles. Το θέλω λίγο πιο κοντά, το θέλω λίγο πιο κοντά. Γίνεται. Και pre-release. Σότο τον Τωρόκι. Τον Τωρόκι. Εσύ, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Εν τω μεταξύ,
Αυτό το κομμάτι κυκλοφόρησε με αυτά τα αυτοκόλλητα αποκλειστικά Αμερική. Μας το έδωσε το παιδί με όλη του την αγάπη. Για να δηλώσει συμμετοχή και να κερδίσει αυτά τα φανταστικά Funko Pops, τα οποία πραγματικά είναι και αποκλειστικά και σπάνια, όπως το είπες και λοιπά. Δεν έχω εντρυφήσει πάρα πολύ στα Funko Pops. Έχω Funko Pops, αλλά εγώ νομίζω δεν υπάρχει πιο ειδικός από σένα. Βλέπει τον τοίχο πίσω του. Οπότε για να το λέω ο Ηλίας ότι αυτά είναι εξαιρετικά και εννοείται ευχαριστούμε τον Γιώργο πάρα πολύ. Θα έχουμε και link στην περιγραφή να μπείτε στη σελίδα του στο Facebook, να δείτε τι φέρνει κλπ. Αν θέλει κάποιο και είναι λίγο πιο ψαγμένο, σίγουρα θα το εκτιμήσει. Τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο και ό,τι άλλο προτείνετε πέρα από τα παιχνίδια που μιλάμε και τα τρομακτικά παιχνίδια, να γράψετε το ενδιαφέρον και για το διαγωνισμό. Και τέλος, να έχει κάνει subscribe εδώ στο κανάλι μας, να έχει μπει στην παρέα μας. Δωρεάν είναι όπως έχουμε πει έτσι κι αλλιώς. Οπότε με αυτά τα δύο βηματάκια μπαίνετε στην κλήρωση. Να Τέλεια. Προσθέσω κιόλας ότι ο Γιώργος αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στο New York Comic Con, οπότε όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του, να σας φέρει το οτιδήποτε από Αμερική ή από New York Comic Con ή υπογραφές διάφορων καλλιτεχνών που θα είναι εκεί, εννοείται του στέλνετε ένα μήνυμα, του λέτε ότι είστε από τον Busted και θα σας φτιάξει. Τέλεια. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο, καλή επιτυχία σε όλους. Μην τα ξαναλέω, τσεκάρετε την περιγραφή, θα γράψω και εκεί ποια είναι τα βηματάκια για να δηλώσει συμμετοχή. Όλα τέλεια. Τώρα, εφόσον σας είπαμε σχόλια κλπ, subscribe κλπ, τι άλλο έχουμε Ηλία για όποιον θέλει να μας βοηθήσει λίγο παραπάνω εδώ στο κανάλι? Λοιπόν, έχουμε ενεργοποιήσει το κουμπί της συμμετοχής. Άψογο. Με μόλις 1,99 το μήνα μπορείτε, ούτε να πιάτε φακές. Μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι, εννοείται πως στο τέλος του κάθε βίντεο θα βλέπετε το όνομά σας να γράφετε στα βίντεο και εννοείται πως θα έχετε πρόσβαση στα βίντεο τη στιγμή που ανεβαίνουν. Και έχει εξαιρετικά δηλαδή άλλα προνόμια πέρα από αυτά. Έχει κάτι φανταστικά emoji με τις φάτσες μας, μαζί και του Πριμαντώνη Γιώργου, από εκείνο και είναι και αποκλειστικό, έτσι. Έχει δηλαδή τρία emoji, ξεχωριστά μόνο δικά για τα μέλη. Με μένα, με σένα, με τον Γιώργο, δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο ακόμα, θα το δω, αλλά σίγουρα έχει εμάς τρεις. Επίσης έχει φανταστικά badges, εννοείται για αυτούς που είναι συνδρομητές. Το καλύτερο από όλα είναι ότι μας βοηθάτε πραγματικά για να κάνουμε περισσότερα πράγματα, γιατί όπως το έχω ξαναπεί, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και πάντα βρίσκουμε ένα μικρό εμποδιάκι όσον αφορά το budget. Αυτό θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να λέμε τα τρομακτικά παιχνίδια. Εννοείται. Θέλω να κάνω disclaimer πριν ξεκινήσουμε να τα λέμε. Οι επιλογές που κάναμε δεν είναι τόσο πολύ ρέτρο επιλογές, γιατί θέλουμε τα παιχνίδια που προτείνουμε να μπορούν και να είναι προσβάσιμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να μπορείτε να τα παίξετε τώρα στην κονσόλα σας, στο PC σας και ούτω καθεξής. Οπότε, Ηλία. Εγώ έχω μια ρέτρο επιλογή, η οποία θα χρειαστεί ένα PC, ας πούμε. Α, έχεις τέτοιο, ε. Ναι, πόσο θα πούμε, δεν θα πούμε πάρα πολλά, δεν θα πούμε 15. Να. Θα πούμε, όπως σας είπαμε, ξέρω εγώ, από 3-4 ο καθένας. Θα σας πω και μετά τι θα παίξω εγώ κοντά στο Halloween. Γιατί είναι κάποια παιχνίδια τα οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά και δεν τα έχω παίξει ακόμα στο βαθμό που θα ήθελα. Και για μένα αυτό που θα πω σαν νούμερο ένα, να σας πω την αλήθεια, είναι ένα παιχνίδι που δεν ξέρω αν το έχετε παίξει. Πρόσφατα μάθαμε ότι θα βγει και δύο και είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, λέω αυτό και ξεκινάμε. Ναι. Τα παιχνίδια που εγώ θα πω τουλάχιστον ήταν παιχνίδια, γιατί horror games μπορούν να μπουν τίτλοι σε πολλά παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο δεν θα το πω. Resident Evil 4, ακόμα και το remake. Είναι εξαιρετικό παιχνίδι, θεωρείται survival horror, αλλά εγώ δεν το έπαιζα σφιγμένος. Εγώ αυτά που θα σας πω, το έπαιζα και σε ορισμένες στιγμές ήταν στην κάλτσα. Εντάξει, αυτό. Λίγο χεσμεντίν, κλασμεντίν, ας πούμε. Ναι. Οπότε, θέλεις να ξεκινήσεις, Ηλία, εσύ με την πρώτη επιλογή. Εννοείται. Λοιπόν, η πρώτη μου επιλογή είναι και ένα από τα αγαπημένα μου horror, ας πούμε, που σας έχω πει και στα βίντεο ότι δεν είμαι fan του genre, αλλά θα αναφερθώ στο Amnesia The Dark Descent. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, ειλικρινά, ήταν από τις πρώτες επαφές που είχαμε horror games. Εντάξει, είχα παίξει κάτι Silent Hill, The Room, κάτι τέτοια. Θέλω να μου πεις πότε βγήκε αυτό. Για να το συγκεκριμένο παιχνίδι, ναι. Κυκλοφόρησε επίσης το 2010 για PC, MacOS και Linux και το 2016 αναβίωσε για το PlayStation 4 και το 2018 για το Xbox One. Άρα είναι... μπορεί κάποιος να το βρει και τώρα. Σε τρόμαξε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, αν με τρόμαξε, λέει, παίζαμε με ένα φίλο στο σπίτι του. Έχω κι εγώ story time, ρε. Δεν θα έχεις μόνο εσύ. Παίζαμε με ένα φίλο μου σπίτι του. Θυμάμαι, είχε πει: έλα, κατέβασα ένα καινούριο παιχνιδάκι και το βρήκα προσφορά στο Steam. Τι να σου πω, το είχαμε βάλει 2 η ώρα το βράδυ. Παίζαμε και ειλικρινά τσισάκια. Δεν φαίνεται τόσο γερασμένο. Έχει βγάλει το συγκεκριμένο franchise 4 ολόκληρα παιχνίδια με το τελευταίο να κυκλοφορεί πέρσι. Αξίζει να το δείτε. Απλά εγώ προτείνω το πρώτο. Ποιο στούντιο ανάπτυξη έχουμε εδώ? Το στούντιο ανάπτυξη στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι η Frictional Games. Αυτή που έκανε και τα υπόλοιπα franchise, ναι, ωραία. Δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Και έχει εκδοθεί σε συνεργασία η Frictional Games μαζί με την THQ.
Είμαστε παγιδευμένοι. Πού βρίσκεται, ρε παιδί μου, χρονικά και αυτά. Λοιπόν, είναι πρώτα απ' όλα first person. Είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα κάστρο, ας το πούμε, και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιον λόγο συμβαίνουν διάφορα μυστήρια πράγματα εκεί μέσα. Μην σποιλάρω το τέλος του. Δεν έκανα τεράστιο παιχνίδι. Μην νομίζετε ότι θα παίζετε με τις ώρες και τις ώρες και τις ώρες. Είναι γύρω στις 10 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Καλή ώρα για τα horror παιχνίδια. Είναι υπέροχο. Είναι το κλασικό survival horror που πρέπει να κρυφτείς όταν σε κυνηγάνε τα τέρατα. Πρέπει να λύσεις γρίφους. Έχει πολύ ωραίους γρίφους χωρίς να σε κουράζουν. Και το προτείνω ειλικρινά ανεπιφύλακτα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να τσεκάρετε τα υπόλοιπα τρία που έχει βγάλει. Απλά εγώ είπα το πρώτο γιατί έχω δεθεί λίγο παραπάνω μαζί του, γιατί έχω τις καλύτερες αναμνήσεις με αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία, για την επιλογή σου. Ήρθε η ώρα να περάσω στη δικιά μου πρώτη επιλογή. Πρώτη επιλογή από αυτές που λέω, όχι σαν πρώτη-πρώτη. Η δικιά μου πρώτη, top 1, ξέρω, θα την ακούσει λίγο. Λοιπόν, να πάω σε αυτό που βγήκε πιο πρόσφατα και πραγματικά έπαιξα σφιγμένος πολύ, ή να πάω. Θα πάω σε αυτό. Πήγαινε στο πιο πρόσφατο. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι. Πατήστε πάψη το βίντεο και μαντέψτε. Είναι το Silent Hill 2, ειδικά το remake, έτσι μιας και για να το παίξετε τώρα. Ένα σύννεφο να πέσω. Κοίταξε ρε εσύ. Το πρώτο βγήκε το 2001, 25 Σεπτεμβρίου κιόλας, στα γενέθλιά μου, τίποτα τυχαίο δεν είναι. Το 2 κυκλοφόρησε 8 Οκτωβρίου του 24. Blooper Team έχει αναλάβει το remake που ανέλαβε. Αυτό που έκανε η Blooper Team στο Silent Hill 2, εγώ δεν το περίμενα να το κάνει. Και σαν studio που είναι η Blooper Team. Τώρα για το παιχνίδι τι να πω, νομίζω το ξέρετε όλοι, είναι και από τα φουλ αγαπημένα του franchise, ειδικά το πρώτο και αυτό. Αν και εμένα μου είχε αρέσει πάρα πολύ και το 3, να σου πω την αλήθεια. Σαν ιστορίες, για να το πω, για να καλύψω λίγο και το χρόνο του παιχνιδιού, έχουμε τον James, ο οποίος παίρνει ένα γράμμα από τη γυναίκα του, η οποία η γυναίκα του όμως έχει πεθάνει εδώ και κάποια χρόνια, ότι βρίσκεται στο Silent Hill, πάει στο Silent Hill να ζητήσει, εκεί συναντά κάποιους άλλους, πάλι έτσι με κάποιο ενδιαφέρον και background κλπ. Το παιχνίδι, όπως παρουσιάζεται στο remake, είναι πανέμορφο τα γραφικά του, έχει τρομερή μελαγχολική ατμόσφαιρα, γι' αυτό ξεχώριζε πάντα το Silent Hill 2. Έχει για μένα απίστευτους γρίφους, αν και όπως βλέπαμε και συζητούσαμε και με τα παιδιά στο Discord πρόσφατα, ο Έκτορας, ο επίσημος guest που κάνει σε κάθε βίντεο εμφάνιση εδώ σε εμάς, είπε ότι ξέρετε ρε παιδιά, το παίρνουμε πάρα πολλά, με έχουν κουράσει πάρα πολύ γρίφοι. Εγώ αυτό που προτείνω είναι ρίξε τη δυσκολία, αν θέλεις. Βέβαια παντού υπάρχουν και οδηγοί, αλλά για μένα το παίζει ένα παιχνίδι με οδηγούς λίγο χάνεσαι, δηλαδή χάνεσαι λίγο την ουσία. Χάνει την αξία του. Να πει το ότι τα κατάφερα. Και ο λόγος που άργησα κιόλας να βγάλω το review για το Silent Hill 2 remake είναι γιατί δεν έπαιξα με οδηγούς. Δηλαδή, ακόμη και που το έπαιζα πριν βγει, άφησα την περίοδο που βγήκε, γιατί συνέχισα να παίζω. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν ήθελα να πιαστώ με οδηγούς άντε για να βγει. Ήθελα πραγματικά να το βιώσω το παιχνίδι, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου. Ήταν τότε. Δεν μπορώ να πω ότι το θυμόμουν. Ναι, θυμόμουν τη δομή του. Θυμόμουν ότι ήταν έτσι όπως ήταν με τον James σε Silent Hill, με το χάρτη να πας από μια περιοχή στην άλλη. Heavy πάρα πολύ σε γρίφους, αλλά υπήρχαν στιγμές, γιατί το έπαιζα κυρίως βράδυ, ξέρει ο Ηλίας και εσείς ξέρετε, οικογενειάρχης άνθρωπος γάρ, σε ησυχία με ακουστικά, έπαιζα σφιγμένος έτσι, ειδικά εκεί που ακούγονται το χσσσσσ, ότι κοντά έχει εχθρό, αντίπαλο, καλά δεν μιλάμε για ποσά κλπ. Στην κάλτσα. Δηλαδή καθόμουν και έλεγα, οχ, τώρα κάτι θα πεταχτεί, οχ, τώρα κάτι θα βγει. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θέλεις. Πάνω στο Silent Hill. Οι γρίφοι είναι οι ίδιοι με τότε. Δηλαδή, δεν, αν έχεις θυμίσει τότε τους γρίφους, τώρα θα τους θυμώσουν. Ναι, αλλά γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το παιχνίδι τότε. Δεν έχω δηλαδή ένα προσανό, ούτε μπήκα να δω οδηγούς, να σου πω την αλήθεια. Mm. Μπορεί, αφήνω ένα στοιχείο της αμφιβολίας, τα παιδιά γι' αυτό είναι στα σχόλια να μας πούνε. Σίγουρα υπάρχουν ομοιότητες στους γρίφους, έτσι προφανώς. Αλλά σε ψηλοοδηγεί και το παιχνίδι. Δηλαδή, πρέπει να είσαι focus, έτσι ξεκάθαρα. Αλλά εκεί που πας και ανοίγεις μια πόρτα για να μπεις να δεις μέσα και λες τώρα εδώ τι θα γίνει ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που έχετε πάνω μου, φύγε να μη σε βλέπω και λοιπά, μέχρι να πάρεις και λίγο πιο range of πλάκι. Όχι πως εκεί πάλι αν το παίζεις λίγο πιο βαθμό δυσκολίας έχεις και τίποτα απεριόριστα πυρομαχικά. Πας έτσι ρε παιδί, πας πολύ σφιγμένος. Η ατμόσφαιρα με αυτή την ομίχλη και λοιπά που έχει πολύ συζητηθεί είναι φανταστικό για μένα. Να μην πω για το τέλειο, αγγίζει τα όρια της τελειότητας, δηλαδή Blooper Team δίδαξε το πώς γίνονται τα παιχνίδια αυτά. Και μιας και αναφέρθηκα στην αρχή για το Resident Evil 4 Remake, η Capcom, γιατί έκανε ένα εξαιρετικό Resident Evil 4 Remake, έτσι θυμάμαι 10 το είχα βάλει, πλέον έχει ανταγωνιστεί σε αυτό το gender και στο κλασικό survival horror παιχνιδιών. Απλά για μένα το Silent Hill είναι λίγο πιο στο ψυχολογικό, μελαγχολικό κλπ. Ειδικά το Resident Evil 4, μιας και αναφερθήκαμε και εκεί, ναι, μεν τρομακτικό, αλλά δεν έπαιζα σφιγμένο, σας πω την αλήθεια, έτσι. Είχε πολύ στοιχείο action κλπ. Και πολύ jump scare και έτσι, δηλαδή δεν είχε αυτό το να δεν σε με πετούσε. Νίξει. Να σου πω την αλήθεια, όσο πάλι έτσι μεγαλώνω που το είπα και πριν, δεν τρομάζω εύκολα. Οπότε τα παιχνίδια που σας είπα πραγματικά εμένα με έχουν τρομάξει.
Αυτά με το Silent Hill 2 Remake. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτό το παιχνίδι. Φανταστικό, η διάρκεια του είναι και ανεβασμένη. Αυτό μου κάνει και εντύπωση και αίσθηση από το πρώτο, από το πρώτο που είχαμε δει το 2001. Θα δείτε περισσότερα στο review μου. Αυτά δεν έχω πω κάτι άλλο. Αν το έχετε παίξει, πραγματικά βάλτε το στη λίστα σας. Αν θέλετε, το πάρετε full price τώρα, μιας και έχει κυκλοφορήσει τώρα πρόσφατα. Και τσεκάρετε το, ειδικά για εποχή τώρα, Halloween κλπ. Είναι ό,τι πρέπει. Ναι, Ηλία. Δεύτερο παιχνίδι που έχω να προτείνω εγώ είναι λίγο γερασμένο. Το λέω από τώρα. Είναι ένα παιχνίδι που ανήκει στο παρελθόν, αλλά εκτός από το ότι με είχε κάνει να τρομάξω πάρα πολύ τότε, ήταν πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Αναφέρομαι λοιπόν στη σειρά παιχνιδιών Fear. Εννοείται πως οι πιο παλιοί θα τα έχετε παίξει. Πού μας πήγες, πού να το βρούμε να το παίξουμε το Fear τώρα, ναι, για πες. Λοιπόν, το Fear κυκλοφόρησε, είναι πρώτα απ' όλα ένα first person shooter παιχνίδι. Όλο στο first person, για να βγάλετε. Σταθερό σας πω, στα third person, έτσι. Μίτσο, άμα δεν έχει third person, δεν το παίζω. Μιλάμε για ένα shooter παιχνίδι, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Έχει σχετικό. Jump scares δεν έχει και τόσο. Είναι τρομακτικό. Τρομάζει, παίζει και σμεντέρνει. Ναι. Θυμάμαι τότε που το είχα. Είχε jump scares, θυμάμαι το Fear. Είχε jump scares. Δεν είχε τα τρελά jump scares. Δηλαδή είχε και. Εγώ γιατί δεν το κάτσιν με ένα jump scare. Δεν είχε τα τρελά. Θυμάμαι ότι είχε. Πότε βγήκε, παίζουμε ακριβώς πότε βγήκε. Το 2005 για PlayStation 3 και Xbox 360. Το στούντιο ανάπτυξης του παιχνιδιού ήταν η Monolith Productions και η Day One Studios. Μάλιστα. Άρα τώρα φαντάζομαι μέσω backwards compatibility μπορεί να το παίξει κάποιο σε ένα Xbox Series, σε ένα Xbox One. Ναι. Κάπου το είχε πάρει και το μάτι μου νομίζω. Αλλά αν έχετε PC εννοείται μπορείτε να το βρείτε και στο Steam. Η ιστορία τώρα είναι το. Πού είναι το σετάρισμά του. Είμαστε έτσι πολεμιστές, μας έχουν καλέσει σε μία functional city η οποία λεγόταν Fairport και έχουμε πάει τέλος πάντων σε αυτή την πόλη γιατί συμβαίνουν διάφορα paranormal activities. Είναι στο τώρα, είναι σύγχρονη εποχή, είναι παρελθόν. Είναι στο 2025. Πλάκα, ναι, παιχνίδι του 2005. Το 2025, σου λέει, το 2025 θα πετάνε τα αυτοκίνητα. Ναι, και τι έχουμε τώρα, electrical. Οκ. Τέλος πάντων. Έλα, στο χρωστάω, έλα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το προτείνω γιατί ξεφεύγει λίγο από τα κλασικά horror παιχνίδια. Είναι fresh και person. Και μου χάλασε όλη την εισαγωγή. Ότι θα προτείνουν παιχνίδια τα οποία μπορείτε να παίξετε τώρα. Μπράβο, Λιάννα, καλά. Ναι, μπορείς να το παίξεις τώρα με backwards compatibility και αν έχεις ένα PC, ας πούμε, μπορείς να το κατεβάσεις, μπορείς να το αγοράσεις πάνθυνα από το Steam. Δηλαδή. Γραφικά καλά έχει, θυμάμαι τότε. Τώρα δεν ξέρω. Τότε είχε καλά γραφικά. Τώρα, επειδή το τσέκαρα λίγο πριν το βίντεο, είναι λίγο γερασμένο, αλλά αξίζει αν του δώσετε έτσι μια ευκαιρία, ειδικά αν έχετε ξεμείνει από παιχνίδια. Κάντε μια αναδρομή στα παλιά, δείτε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, υπάρχουν παιδιά ρε, το οποίο θέλουν να παίξουν χώρο παιχνίδια την εποχή του Halloween, που το Fear αν δεν το είχαν παίξει τότε, γιατί τότε εγώ ήμουν αγέννητος. Εσύ τότε έπαιζες παιχνίδια. Οπότε ναι. Ναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έβγαλε 3 και έχει στα σκαριά και το Fear Online. Το Fear Online, ακόμα και από την beta του, έφυγε άκλαυτο. Σαν το πρώτο δεν είναι κανένα, το δεύτερο δεν ήταν τόσο καλό και το τρίτο πήγε σχεδόν άπατο. Οπότε, άμα θέλετε κάτι για αυτή την περίοδο του Halloween, τσεκάρετε το 1. Θέλετε να δείτε λίγα παραπάνω για το plot, τσεκάρετε και το 2. Μέχρι εκεί. Το Fear το 3 θα θυμάστε πάρα πολύ, φαντάζομαι το εξώφυλλο, που είναι το Fear που το E είναι με 3. Ναι. Ναι, θα το καταλάβετε. Και νομίζω θυμάστε, το είχε πολύ συζητηθεί και το περιμένα πάρα πολύ το Fear 3. Ναι. Τα διάβαζα είχαμε μετά, που σας είπα γέννητος ήμουν τότε, και δεν είχε πιάσει τις προσδοκίες, δηλαδή σε αυτό που λέει ο Ηλίας έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ, να πάω λίγο στο τώρα, άντε να μιλήσει. Για μιλάει πέρα ο Μίτσος για αγέννητος, το άτομο που γυρνάει και λέει έγραφα άρθρα σε περιοδικό. Όχι εγώ ρε, κάτι γνωστό με ένας φίλος από το χωριό. Θα σας φέρω εγώ στο τώρα, Και θα σας πω σε ένα παιχνίδι το οποίο το, επίσης το απόλαυσα πέρυσι, είναι και αυτό remake. Είναι και αυτό, τι να κάνουμε, έτυχε παιδιά, συγγνώμη. Είναι το Dead Space Remake, το οποίο όταν είχε βγει η πρώτη φορά το Dead Space, το οποίο ήταν το 2008, το είχα λιώσει σε Xbox 360, σε PS3 κλπ. Μου είχε φανεί και τότε τρομακτικό. Αλλά ήρθε το Motive Studio και η EA και κάνει εξαιρετική δουλειά στο remake. Εξαιρετική. Μπράβο τους. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο από τα πρώτα. Τι κάνει ο άλλος, Ηλία. Κρύβω το χορηγό. ήταν ένα παιχνίδι το οποίο από τα πρώτα λεπτά, πρώτη ώρα κλπ. Πάλι μπήκα και έπαιζα μέσα σφιγμένος. Δηλαδή, λες τώρα τι γίνεται. Τρομερό περιβάλλον, τρομερή αίσθηση κλπ. Πάλι να πω για το τι είναι πάλι με τους Necromorphs και τον Dead Space κλπ. Με τον Isaac τον. Ένας κακόμοιρος μηχανικός ήταν ο κακομοίρης.
Τι του έμελε να πάθει. Ναι, είναι διαστημικό, είναι τοποθετημένο στο μέλλον, κάπου νομίζω στον 26ο αιώνα, κάπου κατά εκεί. Έχουμε στο χειρισμό μας τον Isaac Clarke. Έχει γίνει εκεί πέρα ένα πατυρντή μεγάλο στο διαστημικό σταθμό του Ισιμούρα και έχουμε εμφάνιση των Necromorphs. Εκεί λοιπόν πας, βλέπεις καταστροφή, βλέπεις θάνατο, βλέπεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και μάλιστα δεν είναι μόνο το Dead Space 1, και το Dead Space 2 πήγε σε αυτά τα μονοπάτια, το οποίο όμως δεν βγήκε σε remake. Οπότε θεωρώ ότι τώρα παίζει και σε καλή τιμή, να το ψάξω να δω. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο έχει, αλλά μια και είναι ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε το 23, νομίζω ότι θα έχει πέσει και η τιμή του ήδη. Αν δεν έχετε παίξει το Dead Space, είναι επίσης ένα υποδειγματικό, όχι μόνο remake, ένα κλασικό πλέον survival horror που στηρίζει την ονομασία του στο horror. Φυσικά και λέω κιόλας έτσι, οτιδήποτε παίζουμε να είναι και στο αντίστοιχο, να είμαστε και στο αντίστοιχο mood. Παίξε το βραδάκι, βάλε ακουστικά και μετά πες μου ότι δεν τα έχεις κάνει πάνω σου. Λοιπόν, αυτά. Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή στο Steam παίζει στα 60 ευρώ περίπου. Πάρα πολύ ωραία. Και στον χαρακτήρα από τον πλανήτη του Mickey Mouse παίζει κοντά στα 38 ευρώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω κιόλας αν έχουμε... Νομίζω το Motive Studio ψάχνονταν για Dead Space 2, αλλά κάπου έχει μπει στον πάγο δυστυχώς. Δεν θυμάμαι και πώς έχει πουλήσει το remake του Dead Space. Αυτά. Dead Space 2. Dead Space είναι η επιλογή μου. Το remake που βγήκε το 23, έτσι. Το Dead Space remake έχει πουλήσει 2 εκατομμύρια κόπιες. Για πες, Ηλία, την άλλη σου επιλογή. Λοιπόν, η τελευταία επιλογή. Τελευταία. Για πες, μ' αρέσει. Έχω και άλλες προτάσεις. Απλά εγώ είχα ετοιμάσει 3 για τώρα που είναι από τα 3 αγαπημένα μου παιχνίδια. Γι' αυτό το βάζω στην κορυφή. Γιατί αναφέρομαι στο Layers of Fear, που είναι τη αγαπημένη σου Blooper Team. Ρε φίλε. Το έχει. Και κάτι είδα, ανακοίνωσε και ένα άλλο παιχνίδι το οποίο θα το πούμε σε Gamer Cup εκείνο. Το έχει, δηλαδή το χτίζει αυτό το horror στοιχείο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αλλά με έχει ενθουσιάσει η Blooper Team. Δηλαδή το χτίζει με το Layers of Fear, με το The Medium κλπ. Και ήρθε και το απογείωσε στο Silent Hill 2 Remake. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μου άρεσε πάρα πολύ. Στο πρώτο αναφέρομαι. Εννοείται πως και το δεύτερο είναι απίστευτο. Απλά το πρώτο είναι ένα εξάωρο horror παιχνίδι το οποίο είναι απλά first person. Το παίζεις εννοείται με ακουστικά, δηλαδή δεν το συζητώ καν να το βάλεις σε 40 ήχο και τέτοιο, ακουστικά οπωσδήποτε. Δεν έχει jump scares, δεν έχει να κρυφτείς, να τρέξεις, να κάνεις να ράνεις, αλλά το όλο κλίμα του, το πώς είναι στημένο και αυτά, σε τρομάζει. Έχει puzzles και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι γιατί σε τρομάζει. Βλέπεις για παράδειγμα ευθεία, τρίβεις την κάμερα, την ξαναγυρνάς στην ευθεία και έχει αλλάξει όλο το τερέν. Είχε απίστευτο κλίμα. Το βάζω δηλαδή στην κορυφή στα horror που έχω παίξει. Το 2, απ' την άλλη, έχει λίγα παραπάνω. Για την ακρίβεια, έχει jump scares. Το πρώτο δεν έχει. Δηλαδή, αν είστε λίγο χέσι σαν και εμένα, είναι ό,τι καλύτερο. Σε τρομάζει με τον ήχο του, σε τρομάζει με όλο το κλίμα που περιτριγυρίζει αυτό το παιχνίδι. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές μου, οι βασικές τρεις επιλογές μου. Από εκεί και πέρα, εννοείται πως θα πετάξουμε και μερικά λιθαράκια ακόμα έτσι, σαν mentions. Μείνετε ειδικά για τα λιθαράκια, πραγματικά, γιατί έχουν πολύ ζουμί. Λοιπόν, θα σας πω τώρα στο δικό μου κορυφαίο τρομακτικό παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, πόσοι το έχετε παίξει, πόσοι το αποφύγατε. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε 7 Οκτωβρίου 2014. Έχει αναπτυχθεί από την Creative Assembly. Έχει εκδοθεί από Sega. Και πολύ πρόσφατα, πριν λίγα 24 ώρα, επιβεβαιώθηκε ότι θα υπάρχει και sequel. Το παιχνίδι είναι το Alien Isolation, το οποίο ντροπή μου θα το βάλω στην Game Amartia μου. Το είχα προσπεράσει όταν βγήκε. Το είχα προσπεράσει, δηλαδή το παιχνίδι έχει βγει σε PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One, παντού. Switch, Android, παντού, iOS. Δεν έχει πολλά πράγματα. First person. Βλέπεις, Ηλία. Πρώτο π.χ. για μένα, το πιο τρομακτικό, έχω βάλει first person. Έχεις τον Alien, αυτό που λένε, μόνο αυτό που σε κυνηγάει. Αυτό σου κυνηγάει παντού, όσο σε όλο το παιχνίδι μέσα. Το έχεις παίξει. Δεν το έχω παίξει γιατί μόλις έτσι όπως το έβλεπα δεν μου έκανε εντύπωση. Αλλά... Ακριβώς έκανε αυτό το λάθος. Όχι εσύ, και εγώ το ίδιο λάθος έκανα. Και νομίζω και προφανώς το έκαναν και λίγο στο πρόμο του παιχνιδιού αυτοί που το παρουσίαζαν. Το έβλεπες και δεν σε γέμιζε. Έλεγες κάτι είχε βγει τότε κιόλας ότι έπαιρνε και από τον ήχο από μικρόφωνο κλπ. Μα ακούει, έπρεπε να πες και να είσαι σιωπηλός. Παιδιά, όταν το έπαιξα το παιχνίδι, ήμουν ακριμένος και έλεγα εγώ από εκεί δεν βγαίνω. Θα κάτσω εδώ 4 ώρες. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα, τέτοιο σφίξιμο ρε εσύ, με το που καταλάβαινε τον άλλο και τον έλειπε στο ραντάρ ότι έρχεται ο Alien, γιατί είσαι στο σκάφος του εξωγήινου κλπ. Έτσι, κλασικό περιβάλλον από ταινίες του Alien. Και ακόμα και το τέλος, εκεί που τελειώνει. Απίστευτο. Μεγάλο λες, παιχνίδι. Δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι ήταν 20 ώρο, μπορεί να λέω και πολλά. Δεν ήταν πολύ μεγάλο στη διάρκεια. Λιγότερο. Αλλά όταν μιλάμε ότι το παίξα π.χ. το 14, να το παίξα 15-16, αυτό εννοώ έτσι. Σφίξιμο, όταν μιλάμε για σφίξιμο, όταν μιλάμε για φόβο, για τρόμο κλπ. Πιάνει και σε πιάνει έτσι εδώ το παιχνίδι. Η καρδούλα σου σφίγγεσαι. Ναι.
η έννοια του τρομακτικού παιχνιδιού. Αν δεν το έχετε παίξει, παίξτε το, γιατί θα έρθει και δύο. Και γιατί και εκείνο θα το προτείνω να το παίξετε, εγώ τουλάχιστον ανυπομονώ να το δω και εκείνο. Να σου πω πώς κάτι, και αν θα πιάσει τα στάνταρ του πρώτου. Ναι, Ηλία. Έτσι όπως το έβλεπα, δεν μου έκανε αίσθηση, γιατί είμαι σε φάση ωραία. Τι πρέπει να κάνω, να αποδράσω από εκεί και απλά με κυνηγάει ένα alien. Για δοκίμασε να αποδράσεις. Μιλάμε σε κυνηγάει, ρε, σε κυνηγάει, είσαι μόνιμα, σε κυνηγάει μόνιμα. Δεν τρέχεις, αυτός κρύβεται πάνω στο αεραγούς και λοιπά, ρε παιδί μου, και εσύ προσπαθείς, έχεις το ραντάρ σου, που βλέπεις πότε πλησιάζει και λοιπά, και πας, χωρίς να κάνεις θόρυβο. Άστορες, μιλάμε για την έννοια, δεν το περίμενα, ίσως και γι' αυτό με ενθουσίασε και έχει αποτυπωθεί τόσο δυνατά στη μνήμη μου. Γιατί ένα παιχνίδι το οποίο δεν το περίμενα να είναι τόσο καλό και να είναι τόσο horror. Υπήρχαν στιγμές που λέω τώρα εγώ θα βγω και θα τρέξω και τι γίνει. Τέτοια πράγματα. Φανταστικό. Μπράβο του. Και okay, πεθαίνεις και επανέρχεσαι στο checkpoint. Και όσοι το παίξαμε, και όλος ο κόσμος εννοώ και το fanbase του κλπ. Πραγματικά ζητούσαν και κάποια συνέχεια. Και μου έκανε εντύπωση που άργησαν. Δηλαδή πέρασαν 10 χρόνια. 10 χρόνια για να επιβεβαιώσουν ότι ξέρετε, αναπτύσσεται για το 2 και πότε θα το δούμε. Αυτά λοιπόν από τις επιλογές μου. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε και τα mentions. Θες να κάνεις εσύ τα mentions σου, θέλεις. Γιατί εγώ θέλω να πω, πριν κάνω τα mention, να πω ποια έχω σχεδιάσει εγώ να παίξω πολύ κοντά τουλάχιστον σε Halloween. Εγώ θέλω να πω πρώτον Alan Wake. Το 2, έτσι. Δεν θα αναφερθώ μόνο στο 2, αυτό ήθελα να σου πω. Δεν θα αναφερθώ μόνο στο 2. Alan Wake γενικά. Παιχνιδάρες. Το πρώτο δηλαδή, θα διαφωνήσω. Το πρώτο αγαπάω. Είναι παιχνιδάρα, είναι το χαλιό στο Xbox 360. Δεν θα το βάζα στα horror γιατί ναι, μεν έχει αυτό το στοιχείο στο Royal Horror. Αλλά στο τέλος, ειδικά προς το τέλος, το τρίτο, να το πω έτσι. Πολύ άξιο, ρε φίλε. Πολύ εχθρή. Πολύ μπαμπαμπούμπα. Το 2 είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή αυτό που σου πει. Το πιάνω. Θέλει mood. Ναι. Θέλει mood το 2. Τώρα για χειμώνα, ας πούμε, είναι ότι καλύτερο. Ναι. Το πιάνω. Και είμαι σε φάση παίζω, μου αρέσει. Αλλά μετά όταν πάω να το ξανανοίξω, είμαι σε φάση. Θέλω κάτι πιο ευχάριστο, σαν ανοίξω το Astrobot. Παράδειγμα. Astrobot πλατίνα, έτσι. Δεν πρόλαβα να τα ανεβάσω ακόμα. Πίστευτε. Μην τα αναλύσουμε στο βίντεο, θα τα πούμε μετά οι δυο μας. Έχει βγει, θα πούμε και σε κάποιο Game Recap. Φαντάζομαι το Game Recap δεν θα βγει Σαββατοκύριακο. Θα βγει αυτό το βίντεο το δικό μας τώρα για το Halloween. Game Recap, που έχουμε στη βδομάδα ή λίγο προς το τέλος κατά εκεί. Έτσι. Ωραία. Το επόμενο επεισόδιο. Έτσι, δεν είχε τίποτα δυνατό. Μετά άλλο ένα mention που έχω να κάνω. Περίμενε να κάνω εγώ να σου πω λίγο αυτά που θα παίξω εγώ να κάνω αυτά τα δικά μου mention, τα οποία δεν τα έχω παίξει. Έχω δει ειδικά το ένα από τα δύο, γιατί εκεί χάρηκα με το που άκουσα το Amnesia. Για το Amnesia The Bunker. Αυτό το έχω προγραμματισμένο να το παίξω τη μέρα του Halloween, τόσο πολύ. Έχω διαβάσει και έχω δει τα καλύτερα, ότι είναι πραγματικά horror που σε πάει αίμα. Οπότε ναι, το Amnesia The Bunker για μένα τσεκάρετε το κι εσείς. Και ένα ακόμα είναι ένα πρόσφατο παιχνίδι κι αυτό, το καλοκαίρι βγήκε, είναι το Still Wakes the Deep. Νομίζω ο Γιάννης του Discord εδώ, ο φίλος μας, μου είχε πει κιόλας για το Still Wakes the Deep, το είχα δει και νομίζω και στο Game Pass, τότε είχα ακόμα ενεργή συνδρομή. Μου έχει λήξει, νομίζω μου έχει λήξει. Τώρα θέλω να βάλω για το Stalker 2, άσχετο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι. Ξέρω για το Amnesia The Bunker ότι είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Για το Still Wakes the Deep ξέρω ότι είναι ψυχολογικό thriller, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα το παίξω σφιγμένος. Αυτά τα δύο mention που έχω. Έχω άλλα δύο, εκτός αν το ένα είναι κοινό. Για πες, Ηλία. Λοιπόν, μετά ήθελα να πω Resident Evil 7, αλλά η έκδοση για VR. Χειροκροτώ. Μιλάμε. Θα ευρώσει. Το βρακί σας. Όταν το είχε πρωτοπάρει ένας φίλος στο VR το προηγούμενης γενιάς για το PlayStation 4, μου λέει, έλα σπίτι να δεις τι πήρα από εδώ από εκεί, και με βάζει να παίξω σαν πρώτο παιχνίδι Resident Evil 7. Ξεκινώ, εξερευνώ το κλίμα. Είναι first person να το ζεις κιόλας. Ό,τι χειρότερο, παιδιά, θα σου το προτείνω. Είναι αυτό, θα ιδρώσει το βρακί αυτό που λέω. Θα γίνει μουσικό, πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορούσα να το τερματίσω, να σου πω, να λυθεί στο VR. Το έπαιξα κανονικά κλπ. Το Resident Evil 8 που ανεβάσαμε και με το PlayStation VR 2 εδώ πέρα με τον Μπριμαντώνη Γιώργο gameplay, που και εκεί έχει σε πάρα πολύ υδρότα, και αυτός και ο τίτλος, δεν το είδα τόσο τρομακτικό, γιατί το έπαιξα και μετά. Είναι πιο action. Δεν σε τρόμαζε. Ναι, είναι ωραίο, παιδί μου, πολύ ωραία και τα όπλα κλπ. Ωραία εμπειρία, αλλά δεν έπαιζε σφιγμένος. Όπως όταν έβαλα την κάσκα του VR, το πρώτο VR για μένα, και σαν υλοποίηση VR δεν ήταν τόσο καλή, αλλά στο Resident Evil 7, Ηλία, μπράβο σου, σου βγάζω το καπέλο, εξαιρετικό και έχεις με την full. Να και κλείσω. Άλλο ένα... Ναι, πες. Το είχαμε κάνει και live stream στο κανάλι, στο Twitch. Είναι το Outlast, η σειρά Outlast. Εκτός από το τελευταίο, το Outlast Trials, αν θυμάμαι καλά που λέγεται, τα πρώτα δύο ειλικρινά ήτανε Παναγία μου. Θυμάμαι και όλα στο live stream
Το είχαμε ονομάσει Κακάκια Night. Ήταν λίγο επιτηδευμένο νομίζω, τρομακτικά. Τρομακτικό επιτηδευμένο. Αυτό, ναι. Κατάλα, ναι, συμφωνώ ότι είναι από τα πιο τρομακτικά παιχνίδια. Δεν μπόρεσα ποτέ να τερματίσω, ας πω, να λέει. Δεν ξέρω, κάποιο λόγο δεν με κράτησε. Επίσης, ένα άλλο το οποίο που το πεις live stream και θα κλείσω με αυτό, δεν θυμάμαι, έχω κάποιο άλλο σημειωμένο. Όχι, γιατί το είπες εσύ. Κάτσε να κάνουμε και ένα άλλο βίντεο, really, να βάλουμε τα παιδιά μου κάτω. Και είναι το οποίο αξίζει να δείτε, και άμα θέλετε να δείτε, δείτε και το βίντεο που κάναμε. Είχαμε κάνει stream με τον Γιώργο στο Twitch και το ανεβάσαμε και εδώ στο YouTube, το Madison. Ναι. Αυτό και είναι επιτηδευμένο, full jumpscare κλπ. Εκεί ρε παιδί μου, ακουστικά πα έτσι. Το Madison θεωρείται ένα από τα κορυφαία horror games ενώ είναι. Όσο είδα, γιατί δεν το τερμάτισε εκείνο, γι' αυτό και δεν είναι και στη λίστα μου σήμερα. Τι να πω, δεν τι αντεράσουμε, αυτό θα σου πω. Αυτά έχουμε, τίποτα άλλο να συμπληρώσουμε. Νομίζω μια χαρά την κάναμε την επιλογή μας και σήμερα. Σας δώσαμε τις επιλογές μας. Περιμένουμε και τις δικές επιλογές. Εννοείται, συμφωνείτε, διαφωνείτε. Εντάξει, συμφωνείτε. Δεν γίνεται να μην συμφωνήσει το τρόμο. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε. Εντάξει, είναι και υποκειμενικό λίγο. Είναι και υποκειμενικό λίγο. Νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε τι φάση παίζεις. Ναι. Τώρα, αν ανοίξει μέρα μεσημέρι να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο θεωρείται τρόμο, δεν νομίζω ότι θα τρομάξει πάρα πολύ. Με φούρνα να βάζουμε ένα παντζούρι. Θα απορροφήσει, θα είσαι λίγο. Ναι, ναι. Αλλά άμα το παίξει έτσι νύχτα κλπ. Είναι και το mood. Alan Wake 2 που είπε πριν θέλει mood. Δεν μπορεί να είσαι χαλαρό mood και να πει απ' έξω Alan Wake 2. Είναι βαρύ. Πολύ καλά το είπε. Ακόμα και το Silent Hill 2 remake που το αγάπησα πάρα πολύ. Γιατί αγαπούσα και το πρώτο. Νομίζω ότι και αυτό θέλει να είσαι ένα mood. Ότι παιδιά θα μπω εδώ τώρα. Εδώ θα μπω συγκεντρωμένο. Θα τα κάνω πάνω μου. Αλλά θα θέλω να προχωρήσω. Για να δω και την ιστορία και να λύσω του γρίφου. Τελευταίο story time τέλο πάντων. Θυμάμαι παίζα Alan Wake 2 τι προάλλε. Και εκεί που έχω μπει μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην οθόνη και προσπαθώ να καταλάβω λίγο τι γίνεται, απλά έχω το σκυλί δίπλα. Μου κάνει ένα γαβ. Φύγανε χειριστήρια, φύγανε ακουστικά. Αυτά, όπως είπε και ο Ηλίας, ο Πάνσοφος Ηλίας, περιμένουμε και τις δικές επιλογές. Γιατί αυτό το κάνουμε λίστες. Θέλουμε να μαθαίνουμε και άλλα παιχνίδια. Παιχνίδια τα οποία μπορεί να γνωρίσουμε εμείς, έτσι. Να τα έχετε παίξει και να τα προτείνετε. Και εννοείται και για τους άλλους που διαβάζουν τα σχόλια. Λοιπόν, Ηλία, ευχαριστώ πολύ. Πριν κλείσουμε, πρέπει να πω κάτι που δεν έχω αναφέρει. Πατήστε από κάτω. Like, subscribe, καμπανάκι. Αυτά. Ωραία, αν είναι. Και τσεκάρετε και την περιγραφή για να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το φοβερό διαγωνισμό με τα δύο Funko Pops. Συνεργασία με τον φίλο μας τον Γιώργο Τσαλίκη. Γεια σε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους. Τα Funko Pop θα επιλεχθούν στην τύχη ποιο θα λάβει ο καθένας. Διότι μπορεί και οι δύο να θέλετε τον Σότο, νικητές. Μπορεί και οι δύο να θέλετε τον Masters of the Universe, τον Ζόντακ. Οπότε στην τύχη θα λάβετε ένα κομμάτι. Αν είστε από Αθήνα, θα επιδιώξουμε να βρεθείτε εκεί πέρα με τον Ηλία, οι νικητές εννοώ, να βρεθείτε να το πάρετε από κοντά, να βγούμε μια φωτογραφία εδώ να ανεβάσουμε στα social μας, να πιείτε και ένα καφέ. Αν είστε από επαρχία, δεν νομίζω κάποιος από εδώ, νομίζω πολύ σπάνιο να είναι κάποιος από εδώ που είμαι εγώ, αλλά μακάρι, ποτέ δεν ξέρεις, να βρεθούμε και από κοντά τέτα τέτ. Λοιπόν, τα λέμε σύντομα, φιλιά πολλά σε όλους. Και μπας στην δίσκα. Αυτός, δεν παίζει.